Στο νοσοκομείο, κυρίες και κύριοι, παραμένει η μητέρα του αδικοχαμένου νεαρού. Φάνη Καραμπατζάκη βρίσκεσαι στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί μάλιστα βρίσκονται και άλλοι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή. Ακριβώς, Αδαμαντία. Στο νοσοκομείο εδώ παραμένει για νοσηλεία η μητέρα του αδικοχαμένου νεαρού, του αείμνηστου Μιχάλη, η οποία υπέστη χθες λιποθυμικό επεισόδιο και είχε και μια έντονη δυσφορία. Προληπτικά περισσότερο νοσηλεύεται και υποβάλλεται μεταξύ άλλων σε καρδιολογικές εξετάσεις. Μετά τις 3 αναμένεται να επανεξεταστεί η κατάσταση ύστερα από αυτό το φοβερό σοκ που πέρασε η γυναίκα. Όσον αφορά στους τραυματίες από αυτή την φοβερή συμπλοκή, 4 άνδρες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Είναι 3 Έλληνες, ένας άνδρας 26 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική με κρανιοκεφαλική κάκωση. 3 Έλληνες. Ένας Έλληνας 47 ετών, επίσης με τραύματα από ξυλοδαρμό. Και ένας 48 ετών, και αυτός στην νευροχειρουργική κλινική, λόγω υποσκληρίδιου αιματώματος, συνεπία ξυλοδαρμού. Και επίσης ένας Κροάτης 37 ετών, πολυτραυματίας, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική με κάταγμα ολένης και θλαστικό κεφαλής. Κανενός, να πω κλείνοντας, Αδαμαντία, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Μάλιστα. Φάνη Καραμπατζάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.